φούντωσε για τα καλά ο πόλεμος του ελεύθερου ωραρίου στα φαρμακεία. Για πρώτη φορά, ένα χρόνο μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, επιβάλλεται από το Φαρμακευτικό Σύλλογο σε μέλος του πρόστιμο μαμούθ 80.000 ευρώ, επειδή λειτουργήσε δύο απογεύματα και ένα Σάββατο. Η φαρμακοποιός της Καρδίτσας μιλά στον Αντένα και στη Φωτεινή Γεωργίου για τις απειλές και τις ύβρεις που υφίσταται. Ο Υπουργός Υγείας πάντως λέει ότι θα εφαρμοστεί το απελευθερωμένο ωράριο και καταθέτει αύριο στη Βουλή διευκρινιστική ρύθμιση. Είναι πέρα από κάθε φαντασία τι παθαίνει μία φαρμακοποιός που τολμά να λειτουργήσει με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και να εξυπηρετήσει τους πολίτες από γεύματα και Σάββατο, όπως άλλωστε προβλέπει σχετικός νόμος, ο οποίος ισχύει εδώ και ένα χρόνο. Αναγκάζεται να πληρώσει με απόφαση από το πειθαρχικό του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας το εξουθενωτικό πρόστιμο των 80.000 ευρώ μόνο για τις τρεις μέρες που άνοιξε από γεύματα. Η μία από αυτές Σάββατο, μόνο για το οποίο επιβάλλεται χρηματική ποινή 12.000 ευρώ. Εγώ επένδυσα στη δουλειά μου και θεωρώ ότι όποιος επενδύσει σε μια δουλειά, αυτό τιμά τον κλάδο του. Δεν την τιμά ένας φαρμακοποιός που θα πάρει κότερα και εξοχικά και θα έχει το φαρμακείο του ποντίκια. Έχω αυτοκίνητο 20 ετίας και δεν έχω εξοχικό και νοικιάζω μαγαζί. Αρχίζουν να λένε διάφορα, μεγαλοφαρμακεία. Δεν το αποδέχομαι. Και πολύ περισσότερο το τρώει κανεί. Φαρμακοποιός επί 30 χρόνια και μέλος η ίδια του πειθαρχικού έχει τώρα επικηρυχθεί από συναδέλφους της στην Καρδίτσα γιατί λειτουργεί από γεύματα και Σάββατο. Όπως βλέπετε στο ερασιτεχνικό βίντεο, έκαναν έξω από το φαρμακείο της μέχρι και συγκέντρωση διαμαρτυρίας με πανό, στολίζοντάς την με υβριστικά συνθήματα. Το πιο ήπιο, πουλημένη τροϊκανή. Τι είναι για σας αυτό το πρόστιμο των 80.000 ευρώ? Το πρόστιμο αυτό είναι μια πρώτη εφαρμογή της απειλής των φαρμακευτικών συλλόγων που δεν θέλουν το διευρυμένο ωράριο. Δεν μπορεί το διευρυμένο ωράριο να ταυτίζεται με την εφημερία. Το πρόστιμο των 80.000 ευρώ είναι το πρώτο που επιβάλλεται σε φαρμακοποιό επειδή εφάρμοσε διευρυμένο ωράριο, ενώ εκκρεμούν δεκάδες άλλες υποθέσεις στα πειθαρχικά φαρμακευτικών συλλόγων. Η πρόταση του συλλόγου είναι να αυξηθούν κατά πολύ τα εφημερεύοντα, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο και όχι με διευρυμένο ωράριο θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι για άλλη μια φορά κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην εφαρμοστεί το απελευθερωμένο ωράριο. Όπως λένε οι πληροφορίες μας, στη ρύθμιση για το ωράριο που περιλαμβάνεται στον εφαρμοστικό νόμο του Μνημονίου και κατατίθεται αύριο στη Βουλή, θα προβλέπετε ότι ο φαρμακοποιός δεν χρειάζεται έγκριση από το Φαρμακευτικό Σύλλογο για να ανοίγει απογεύματα και Σάββατο. Θα πρέπει όμως να το δηλώσει και να εφαρμόσει ωράριο εφημεριών που για την Αθήνα είναι 8 το πρωί με 11 το βράδυ. Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι έχουν προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το ωράριο. Πάντως, την ώρα που, όπως είδαμε, επικρατεί η λογική του παραλόγου με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από φαρμακεία, κρυφτούλη με την Τρόικα αλλά και τους Έλληνες επαγγελματίες, παίζει η ελληνική κυβέρνηση για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.